Και σαν Έλληνες έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε, αλλά πίσω από την γκρίνια κρύβεται η αγωνία και το ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου για αναβάθμιση των παρεμπομένων υπηρεσιών υγείας να προσφέρουμε το καλύτερο στον κόσμο. Δείξατε καλό πρόσωπο όσο ήσασταν κυβέρνηση με το να καταργηθεί το 5 ευρώ, να δώσετε την εύκολη πρόσβαση σε όλους ανασφάλιστους και εμείς στις δημόσιες δομές υγείας. Βέβαια αυτό είχε και ως αποτέλεσμα την αύξηση, τη μεγάλη αύξηση του κόσμου προς τις δημόσιες δομές υγείας, χωρίς όμως να αντισταθμίζεται από την πρόσληψη του προσωπικού, χωρίς να αντισταθμίζεται από την αύξηση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων. Δώσατε κάποια κίνητρα, τα οποία βέβαια στην πορεία φάνηκαν ότι δεν ήταν και αρκετά για να προσελκύσουν κόσμο προς τις δημόσιες δομές υγείας, και δεν εννοώ μόνο γιατρούς, εννοώ νοσηλευτικό προσωπικό, προσωπικό του ΕΚΑΒ, εξυγχρονισμό των ακτινολογικών, τέλος πάντων των δομών, της αναβάθμισης των δομών υγείας. Θέλουμε από τη δική σας πλευρά να συνεχίσετε τις προσπάθειες, γιατί ένα νησί όπως είναι η Κος, που βρίσκεται σε αυτό το σημείο με τις ιδιαιτερότητες που έχει, όταν έχουμε και το προσφυγικό στη μέση, με 35.000 κατοίκους μόνιμους το χειμώνα, συν 5.000 μετανάστες πρόσφυγες που βρίσκονται και αυτή τη στιγμή στο νησί, με τον τουρισμό που μέχρι πέρυσι πριν το κορονοϊό, είχαμε υπερπολαπλάσιο κόσμο κατά τους θερινούς μήνες, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά των δομών της υγείας, προσωπικού κλπ. Είναι ένα πρόβλημα, συνεχίζει να υπάρχει, θέλουμε να εντείνετε τις προσπάθειές σας, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, να δίνουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, γιατί στον κόσμο αξίζει. Η νησιωτικότητα είναι ένα σημαντικό θέμα. Άλλο η στεριά και άλλο τα νησιά. Κύριε Πρόεδρε, οι μεταναστευτικές ροές και η κατασκευή των, τη δημιουργία των hot spot στην ΚΟ και στη ΛΕΡΟ έχουν αυξήσει τη δικαστηριακή ύλη. Δηλαδή, έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα των αυτών που διαμένουν στα hot spot, αλλά και με τη λαθροδιακίνηση. Για να σας δώσω ένα μέγεθος, ενώ οι υποθέσεις στην ανάκριση, ποινικές σοβαρές υποθέσεις, έφταναν κατά μέσο όρο περίπου 100 το χρόνο, τα έτη που είχαμε έξαρση του φαινομένου, είχαμε τα μεγέθη των 158 τη μία χρονιά και φτάσαμε τις 200 την επόμενη φορά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η κατάσταση να έχει μία υποστήριξη προσωπικού, δηλαδή και δικαστές, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια απόσπαση μπορούν να ενισχύσουν έστω και πρόσχερα τα δικαστήριά μας, όπως επίσης και προσωπικού και υποδομών που έβαλε το Δικηγορικό Συμβούλιο. Τρίτο θέμα, χτηματολόγιο ΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μοναδικό φαινόμενο, μια πράξη εφαρμογής να μην έχει υλοποιηθεί και να μην έχει μεταγραφεί εδώ και 30 χρόνια. Νομίζω τέτοιο φαινόμενο όχι μόνο είναι μοναδικό στην Ελλάδα, πρέπει να είναι μοναδικό στην Ιππήλιο. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να επανδρωθεί με προσωπικό το κτηματολόγιο, ώστε να μπορούμε αυτές τις πράξεις να τις διεκπαιρεώσουμε. Το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μείνει όρθια η αγορά, οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ωραία όλα αυτά που λέμε, να δοθούν ενισχύσεις από εδώ από εκεί, αλλά πρέπει να εισρεύσουν έσοδα στα κρατικά ταμεία. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι 2% έκπτωση, δηλαδή στα 10.000 200 ευρώ, είναι επαρκές κίνητρο για να τρέξει κάποιος να κόψει το λαιμό του να βρει λεφτά για να πάει να πληρώσει. Θα πρέπει να δοθεί μια γενναία έκπτωση της τάξης του 30% για αυτό που θα πάει να πληρώσει μετρητά εφάπαξ. Εμείς αυτό που θέλουμε, κύριε Πρόεδρε, είναι η συνεργασία. Δηλαδή, και θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω μια πολύ καλή πρακτική που είχαμε κατά την άσκηση του υπουργικού του ρόλου με τον κύριο Σαντορινιό,
κατά την περίοδο της εφαρμογής του ισοδύναμου και πριν και κατά και μετά, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, διευκαιρεώθηκαν πάρα πολλά πράγματα και έγινε μια εφαρμογή σε ένα σύστημα το οποίο έτρεξε. Εμείς λοιπόν θέλουμε γενικότερα συνεργασία. Η συνεργασία λοιπόν, η οποία είναι το πολυπόθητο και το, αυτό το οποίο ζητάμε. Εμείς πάμε να εφαρμόσουμε μια νομοθεσία, κάποιες εγκυκλίους, κάποια συστήματα. Μα είναι τόσο δύσκολο να κληθούμε, να εκφράσουμε τις απόψεις μας, ούτως ώστε η εφαρμογή να γίνεται καλύτερα, να προβλέψουμε κάποια πράγματα, γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα τα υλοποιήσουμε. Θα κλείσω να έρθω στο νησί της ΚΟ. Το αδικημένο διαμάντι του Αιγαίου θα το χαρακτηρίσω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί το νησί της ΚΟ, ενώ έχει αυτή την προσφορά στο εθνικό ΑΕΠ, δυστυχώς υπήρξε, να τολμήσω να πω, το θύμα της ασυνολοησίας, το θύμα της πολιτικής αστοχίας, με αποτέλεσμα να φορτωθεί ένα hot spot που κανένας από το κοινωνικό σύνολο δεν ήθελε, αντί να γίνει μια απλή διαχείριση σαν ένα χώρο καταγραφής όπως ήταν οι αρχικές, όπως αναφερόταν στον αρχικό διάλογο. Να πω λοιπόν ότι το νησί εκτός από αυτό είναι σεισμόπληκτο από το 2017 και βλέπετε μπροστά σας τα σημάδια του σεισμού, άρα θα σας ζητήσω την βοήθειά σας, τη συμβολή σας, την επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Δεν μπορούμε στο 2020 να έχουμε ακόμα σεισμόπληκτα μνημεία και εκκλησίες στο νησί μας. Τη συμβολή επίσης, την επένδυση σε υποδομές, είναι αυτό που φωνάζουμε. Δεν αρκούν τα νούμερα. Το 1-200 που φέρνει αεροπορικό ΣΥΚΟ στο νησί της ΚΟ δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πάμε πια στον ποιοτικό προσδιορισμό του τουρισμού μας. Και ποιοτικός προσδιορισμός χωρίς επένδυση σε υποδομές δεν υφίσταται. Εδώ λοιπόν να πω ότι αν μη τι άλλο, το νησί της ΚΟ δικαιούται ένα νοσοκομείο σύγχρονο και βεβαίως προσωπικό να δουλεύει πάνω σε αυτό. Οι επιχειρήσεις ήταν ήδη πληγωμένες οικονομικά και από τη δεκαετή κρίση, που βέβαια να πούμε την αλήθεια μας ήταν πιο ελαφριά εδώ λόγω του τουρισμού. Βέβαια είχαμε και τον σεισμό, το μεταναστευτικό, οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση που περνάμε, γιατί μας χτυπάει στην καρδιά, δηλαδή στον τουρισμό που περιμένουμε όλοι. Γιατί και πέρα και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δουλεύουν χειμώνα καλοκαίρι και αυτές, εάν δεν δουλέψει ο κόσμος το καλοκαίρι, δύσκολα θα δουλέψουν. Θα πω και εγώ για το μεγάλο αίτημα της κοινωνίας της ΚΟ που είναι μια υγειονομική περίθαλψη που να μας καλύπτει. Μιλάμε για ένα νησί που έχει, που θα έφτανε σύμφωνα με τις προβλέψεις, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα της πανδημίας, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο αφίξης τουριστών. Μιλάμε για 50.000 μόνιμους κατοίκους, για άλλους 20.000 ανθρώπους που έρχονται από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας να δουλέψουν στο νησί μας. Και το τυχαίο γεγονός ότι δεν είμαστε πρωτεύουσα νομού μας κάνει να υστερούμε πάρα πολύ στο υγειονομικό κομμάτι. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά σε νησιά όπως είναι η Λευκάδα, η Σάμος, με πολύ λιγότερο πληθυσμό, με αφίξεις τουριστών που δεν πλησιάζουν ούτε κατά διάνοια τα νούμερα που έχει κόσμο, και παρόλα αυτά έχουν πολύ πιο οργανωμένα νοσοκομεία, έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας. Οπότε αυτό που ζητάει όλη η κοινωνία από εσάς είναι να συντρέξετε κι εσείς από όποια θέση σας βάλει ο λαός στην υγειονομική θωράκιση του νησιού. Σε θέματα, αν θέλετε, πιο στενά συνδυασμένα με τον κλάδο μας, θα ήθελα να μας βοηθήσετε στο κομμάτι των πνευματικών συγγενικών δικαιωμάτων. Είναι ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις εταιρείες που ζητάνε αμοιβές πάνω στα δικαιώματα αυτά, χωρίς να υπάρχει κάποια συζήτηση, χωρίς να, τέλος πάντων, να μπορούμε εμείς να ελέγξουμε τις αυξήσεις που ζητάνε, τα ποσά που ζητάνε, αλλά αν θέλετε αυθαίρετα καθορίζουν αυτοί ένα αμοιβολόγιο. Θα ήθελα να ζητήσω αυτό το πράγμα να μαζευτεί, να πληρώνουμε έναν φορέα που να είναι το κράτος, σε συνεννόηση με τα συλλογικά μας όργανα, έτσι ώστε να μην έχουμε ούτε τα προβλήματα αυτά που έχουμε με τις δικαστικές διενέξεις και οι καλλιτέχνες να εισπράττουν αυτά που πρέπει να εισπράττουν. Τελειώνοντας, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, γιατί είναι κάτι που εν τέλει δημιουργεί ανάπτυξη και ισχυροποιεί την οικονομία. Ευχαριστώ. Ζητήσαμε λοιπόν την αναστολή προθεσμιών της λήξης
εμφάνιση των πληρωμών αξιόγραφων, δηλαδή των υποχρεώσεων που έχουμε επιταγές κλπ. Τα ανέφεραν και οι προαναλυσαντές. Μια χρηματοδότηση μέσω του ΤΕΠΗΧ, το οποίο έτρεξε μια-δύο φορές, αλλά εμείς δυστυχώς δεν είχαμε ούτε την τύχη, ούτε τη δυνατότητα, ούτε πληρούσαμε τις προδιαγραφές να βοηθηθούμε λιγάκι. Δεν είχαμε ούτε καν κάποια κρατική χρηματοδότηση. Ούτε καταναλωτικά, ούτε στεγαστικά δάνεια θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την εποχή τον κλάδο μας. Ζητάμε αναστολή της καταβολής του ΦΠΑ στο πλαίσιο επενδύσεων και κατασκευαστικές εργασίες που κάνουμε τουλάχιστον για αυτές τις οφειλές μας. Αναστολή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας. Βραχυπρόθεσμη, βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Είχαμε από παλιά επισημάνει χρόνια τώρα ότι μια αντίστοιχη κρίση θα ήταν πολύ πιθανή, μπορεί να συνέπεισε τώρα από κάτι που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί. Αλλά στα νησιά μονίμως εγκυμονεί ο κίνδυνος κρίσης τέτοιας εξαιτίας ενός θερμού επεισοδίου ή εξαιτίας κυρίως του γεγονότος, να το πω με πολύ ήπιο λόγο, μη συμφωνίας των τοπικών παραγόντων της ξενοδοχείας κλπ. Και των όσων ελέγχουν, ας πούμε, τον τουριστικό κλάδο. Θα μπορούσε να προκύψει κάθε στιγμή. Συνεπώς, εναλλακτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης μια τέτοια κατάσταση θα έπρεπε να υφίσταται, κατ' εμέ. Και όμως δεν υφίσταται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εξαγωγής προϊόντων που έχουν ήδη παραχθεί. Και μια και είναι όλοι οι φορείς εδώ πέρα, εμείς κάναμε έκκληση. Να μην έρθουν το ρύθμι, στο επαρχείο, στο Δήμο, με πρωτοβουλία έστω του Δήμου που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες. Της Ένωσης Ξενοδόχων. Της Ένωσης Επαγγελματιών Εστιατορίων. Αλλά και των μικρών μονάδων. Του συνεταιρισμού και όλων των φορέων του αγροτικού του πρωτογενούς τομέα να συγκροτηθεί επιτέλους μια επιτροπή να τα συζητήσουμε και να βρεθεί κάποια λύση. Το να λέμε συνολικά και αόριστα ότι ο πρωτογενής τομέας σχετίζεται και πρέπει να σχετίζεται με τον τομέα του τουρισμού είναι πολύ αόριστο και πρέπει να καθοριστεί και αυτό εποφελεί εν βάση ποιον και σε ποιο βαθμό.